είναι τη γυναίκα του, τη Σάσχα. Τους φιλοξενούμε. Είναι ευλογημένα αδέρφια. Και θέλουμε να σας άρεσε αδερφό σε ένα λίγο έστω. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει να τους. Ναι. Και νιώθω για τα παιδιά, αν κάποιος θέλει κάτι δυτικό, σε ό,τι θέλει. Εσύ ο ίδιος. Ευχαριστούμε. Amen.
δίνουμε όλη τη δόξα στον Θεό, όπως ακούσαμε, απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού και αυτό το βραδινό. Ο Δαβίδ ήταν άτομο προσευχής για τον ύμνο που ψάλαμε, προσευχότανε. Γνώριζε πόσο μεγάλη σημασία και πόσο μεγάλη αξία έχει η παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και στην προσευχή του έλεγε «Μη αφαιρέσεις το πνεύμα σου από πάνω». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά στο παιδί του Θεού να χάσει την παρουσία του Θεού. Θυμόμαστε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που ήταν πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Δεν έκανε κανένα παράπονο για τα καρφιά, για τον αγκάθινο στεφάνι που του δώσανε την χολή, το ξύδι, αλλά όσο πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο για το ευλογημένο μήνυμα. Έχουμε το προνόμιο να προσευχόμαστε αδιαλείπτως, να οδηγούμε, να δουλεύουμε και πάντοτε να είμαστε στην παρουσία του Θεού. Πάντως πώς να μας ψάλλει ένα στα βουλγάρικα. Ευχαριστούμε. Έχουμε και τον Γιάννη που το Πνεύμα του Άγιου του έδωσε κάποιους ύμνους δικούς του. Και όπως το Πνεύμα του Άγιου μας οδηγήσει. Ένα από την Βουλγαρία, αδελφέ μου. Θέλεις να πεις λίγο τα λόγια πρώτα, μετά πει η Σάσκα. Μετά. Μετά θα μας πει τη μετάφραση.